Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, ευχαριστούμε τον Κύριο που είναι και σήμερα και τώρα ανάμεσά μας και όπως έκανε θαύματα τότε, κάνει και θαύματα και σήμερα, μέσα στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για αυτή την ημέρα. Θέλω ένα σύντομο μήνυμα να διαβάσω, είναι από τη σελίδα 978 από τις πράξεις των Αποστόλων, από το κεφάλαιο 16, Γιώτα Σίγμα. Και είναι δύο εδάφια από το 13 και 14. και το 15. Και τη ημέρα του Σαββάτου εξήλθομεν έξω της πόλεως πλησίων του ποταμού όπου το να γίνεται προσευχή και καθίσαντε σε λαλούμεν προς τα συνελθούσας γυναίκας και γινή Λιδία το όνομα πολύτρια πορφύρας εκ πόλεως θεατήρων σεβομένη των θεών οίκουε της οποίας ο Κύριος διήνυξε την καρδίαν, για να προσέχει στα λαλούμενα υπό του Παύλου. Αφού δε βαπτίστη αυτή και ο οίκος αυτής παρεκάλεσε λέγουσα εάν με κρίνατε ότι είμαι πιστή στον Κύριο εισέλθετε στον τον οίκο μου και μείνατε και μας εβίασεν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο αδελφή που μας έχει ανοίξει το νου να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα μέσα από το λόγο του που μας δίνει την τροφή από τον ουρανό ο ίδιος ο Κύριος και γεμίζει τις καρδιές μας και μας παίρνει τα φορτία, μας παίρνει τα βάρη και μας δίνει νέες δυνάμες αδερφοί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους διαλογισμούς και τον αγώνα αυτό που έχουμε καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για το λόγο του. Ένα πράγμα με έκανε εντύπωση σε αυτό το γεγονό, σε αυτό το συμβάν εδώ πέρα και πολύ, πολλές φορές θα πω, όχι πολύ, πολλές φορές έχω παρατηρήσει τον εαυτό μου, ακούω το Λόγο του Θεού Μπορεί ο Θεός να μιλάει άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα που λέει εδώ. Η Λιδία ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν σεβομένη των Θεών. Και όταν λέει σεβόνα, σεβόταν το Θεό, δεν είχε μια προσποίηση, αλλά σεβότανε το Θεό με τη ζωή της. Φοβότανε το Θεό. Και όταν φοβόμαστε το Θεό, έρχεται μια σκέψη, γίνεται κάτι, μπορεί να κάνουμε κάποιο λάθο και το πρώμα, πρώτο πράγμα που γίνεται στο χριστιανό τι είναι, το χτυπάει η καρδιά του. Κύριε, συγχώρεσαι με. Συγχώρεσαι με. Πάλι, πάλι δεν το έκανα καλά. Άμα έλεγε, κύριε, κοίτα, πολύ ωραία το έκανα. Πολύ καλά το έκανα. Είμαι, έχω πολύ, προχωρήσει πολύ στον αγιασμό. Μπράβο μου. Δεν τα ακούει αυτά ο Θεό. Κύριε, δεν μπορώ να τα Είμαι αδύναμο. Και σεβότανε το Θεό και ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται το Θεό και ζει ευάρεστα στον Κύριο, ο Κύριος του εκτιμάει αυτό και έρχεται να το ανταποδώσει. Και αυτό που κάνει ο Θεός σήμερα στις ημέρες μας είναι να ανοίγει τα μάτια, να ανοίγει την καρδιά του ανθρώπου για να ακούσει την φωνή του Θεού. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να ακούσουν ένα κήρυγμα, μπορούν να ακούσουν το Λόγο του Θεού και να πούνε φλιαρία. Ό,τι να είναι λένε αυτοί. Παραμύθια λένε. Έτσι λέει και στην Κορινθίους. Για, του τους Έλληνες παραμύθια ήταν αυτά. Αλλά ο άνθρωπο, ο οποίο πραγματικά έχει εξήτηση μέσα του, έρχεται ο Χριστό και βάζει φωτιά μέσα στην καρδιά του. Τη οποία λέει ο κύριο Δίνηξε την καρδία για να προσέχει τα λαλούμενα υπό του Παύλου. Εκείνη τη στιγμή, μέσα τη, το πνεύμα του Θεού έλεγε αυτά τα λόγια τα οποία ακού δεν είναι ανθρώπινα. Αυτά τα λόγια είναι από το στόμα του Θεού. Και παίρνει φωτιά η καρδιά του ανθρώπου. Και πραγματικά μετά ομολογεί ο άνθρωπο ότι ο Θεό μου μίλησε. Ε, το, ακούνε καμιά φορά οι άνθρωποι έξω και κοροϊδεύουν. Σου λέει ο Θεό σου μίλησε, εσένα. Εσένα σου μίλησε ο Θεό. Εμένα μου μίλησε ο Θεό. Ουδή γνωρίζει η μη λαμβάνων Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, αδερφή Ο Θεό να μα δίνει τέτοια χάρη να εννοούμε το θέλημά του όλοι μα και να. Αυτό το παράδειγμα να γίνει και σε μας σε όλους μας και πρώτα για μένα το λέω παράδειγμα και βλέπουμε και πιο κάτω ότι μπορεί να προσπαθήσει ο εχθρός να αντισταθεί, μπορεί να προσπαθήσει ο εχθρός να βάλει εμπόδια, να βάλει τρικλοποδιές, να βάλει μέσα μας δειλία, να βάλει μέσα μας φόβο να τα παρατήσουμε, να κοιτάξουμε προς τα πίσω, αλλά βλέπουμε ότι αυτός ο οποίος μένει στο θέλημα του Θεού, έρχεται ο Κύριος πάντοτε να τον ελευθερώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να πει «Δεν μπορώ να σε ελευθερώσω, είναι εκτός από τη δύναμή μου αυτό», αλλά ο Κύριος είναι πάντοτε έτοιμος και εργάζεται ένα τέλειο έργο και γι' αυτό ό,τι και αν περνά, ό,τι και αν περνάει όποιος αδερφός και αν είναι, να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο, γιατί και μέχρι εδώ που τα καταφέραμε, δεν τα καταφέραμε επειδή καταλάβαμε καλά ποιο είναι το θέλημα του Θεού και τα κάναμε όλα σωστά, ίσα ίσα, μας περνάει ο Κύριος μέσα από την έρημο να μας δείξει τη δύναμή μας ποια είναι, να μας δείξει την πνευματική μας ηλικία, να αυξηθούμε πνευματικά, να αναγνωρίσουμε πραγματικά ότι ο Κύριος από το μεγάλο του έλεος και επειδή μας αγάπησε πάρα πάρα πολύ και επειδή ακόμα μας αγαπάει και ασχολείται κάθε μέρα μαζί μας, γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους αδερφοί. στο όνομα του Ιησού Χριστού, ο Κύριος να κάνει χάρη και απόψε και ό,τι λαλυθεί να πει μέσα στις καρδιές μας και να γίνει οικοδομή. Ε, πριν να αρχίσω θα ήθελα να κάνω μια πολύ μικρή αναφορά στον αδελφό μας τον Θανάση που απροσδόκητα αναχώρησε την περασμένη Τρίτη. Οπωσδήποτε όλους μας, μας ευνηδίασε αυτό, μας αναχώρησε. Εγώ όλη τη βδομάδα τον σκεφτόμουν τον αδελφό, σκεφτόμουν τις στιγμές που περάσαμε μαζί, τις συζητήσεις που είχαμε κάνει, και θυμήθηκα ότι είχε βάλει ένα εδάφιο στο κινητό του στο στάτους δεν το θυμόμουν όμως και ήθελα να ξανακοιτάξω ποιο εδάφιο ήταν αυτό και θα το διαβάσω αυτό το εδάφιο αδέλφια είναι από επιστολή Κορινθίους Β 1022 σελίδα είναι το τέταρτο κεφάλαιο και το 18ο εδάφιο Β Κορινθίους 4 κεφάλαιο 18 εδάφιο. Επειδή εμεί δεν ανατενίζουμε στα ευλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα. Τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Δοξάζουμε τον κύριο και τον ευχαριστούμε. Αδέλφια, πιστεύω ότι ο αδελφό πραγματικά πίστευε αυτό το εδάφιο που είχε βάλει στο κινητό του, στο WhatsApp, γι' αυτό και το έβαλε. Στην ουσία ήταν μια ομολογία αυτό που έκανε, για αυτόν που θα το διάβαζε. Και πραγματικά ο αδελφός αυτό τώρα που πίστευε τότε, όταν ήταν ανάμεσά μας, τώρα αδέλφια αυτό το βιώνει. Τώρα είναι στα μη βλεπόμενα. Όταν ήταν εδώ, ατένιζε τα μη βλεπόμενα με τα πνευματικά του μάτια και όχι τα βλεπόμενα. Και πιο παραπάνω μάλιστα λέει ότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται σε εμά καθ' υπερβολήν ει υπερβολήν αιώνιο βάρο δόξη. Και γνωρίζουμε ότι ο αδελφό υπέφερε αρκετά χρόνια με την υγεία του, αλλά αυτά αδέλφια τώρα όλα αυτά είναι περασμένα, περάσανε, είναι τώρα μια προσωρινή θλίψη. Και τώρα απολαμβάνει, πιστεύουμε, το αιώνιο βάρο δόξα. Έτσι και εμεί, αδέλφια, να συνεχίσουμε έτσι να ατενίζουμε τα μη βλεπόμενα, τα όρατα, τα ουράνια και όχι τα βλεπόμενα πόσο μάλλον α, αυτό τον καιρό που βλέπουμε τόσα και τόσα που γίνονται στον κόσμο. Και ο λόγος του Θεού μας λέει να ανακύψουμε τα σκεφαλάς μας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή μας. Αμήν, αδέλφια. Ε, έχω ένα μήνυμα μέσα στην καρδιά μου. Τις τελευταίες μέρες δύο λέξεις ε, βρίσκονται συνέχεια μέσα στη σκέψη μου. Ε, ε, Δεν με αφήνουν σε ισχύ αυτές οι δύο οι λέξεις. Και αυτές οι δύο λέξεις είναι ταπείνωσης και πίστη. Αυτά τα δύο πράγματα αδέλφια και σκεπτόμενος όλους τους Αγίους ανθρώπους του Θεού που διαβάζουμε μέσα στη Γραφή, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι όλοι οι άνθρωποι αυτοί που υπηρέτησαν το Θεό που δοξάστηκε ο Θεός μέσα από τη ζωή τους είχαν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά την ταπείνωση και την πίστη. Δεν υπήρξε ούτε ένας άνθρωπος που να χρησιμοποίησε ο Θεός που να μην ήταν ταπεινός. Και φυσικά να μην έχει και πίστη. Γιατί με την ταπείνωση, αδέλφια, ο άνθρωπο βρίσκει χάρη από το Θεό. Και χωρί τη χάρη του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άρα από τη στιγμή που υψώνεται η καρδιά μα και υπερηφανευόμαστε, αυτόματα χάνεται η χάρη του Θεού και έτσι δεν υπάρχει ευλογία. Και ούτε ο Θεό μπορεί να εργαστεί ε, 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 μαζί μα. Γι' αυτό, αδέλφια, εγώ το λέω, αδέλφια, ομολογώ ότι πάσχω πάρα πολύ και στα δύο: και στην ταπείνωση και στην πίστη. Και αγωνίζουμε όμως με τη χάρη του Θεού αυτά τα δύο να τα επανακτήσω, προσεύχομαι, Κύριε να γίνω ταπεινός, να αυξηθεί πίστη μου. Αγωνίζουμε, άλλες φορές τα καταφέρνω, άλλες φορές δεν τα καταφέρνω, ο Κύριος να κάνει χάρη. Και θα δούμε σύντομα στα λίγα λεπτά που απομένουν ένα ε, πρόσωπο, ε, ο αδελφός ο Ιάκωβος το ανέφερε ήδη, τον Παύλο, που οπωσδήποτε είχε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, και άλλα βέβαια, ε, δεν είναι μόνο αυτά τα δύο. Είναι ο αγιασμό, είναι η μετάνοια, η... πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Αλλά πιστεύω ότι όταν έχουμε την πίστη και την ταπείνωση, όλα τα άλλα έπονται. Ένα ταπεινό άνθρωπο μπορεί πολύ εύκολα να αγαπήσει, γιατί θεωρεί του άλλου υπερέχοντε. Μπορεί να του υπηρετήσει, του θεωρεί υπερέχοντε και του υπηρετεί. Μπορεί να μετανοήσει, να πει συγγνώμη. Με την ταπείνωση όλα γίνονται πολύ εύκολα. Αδέλφια, ο Θεό να κάνει χάρη, να μα βοηθήσει. Άλλωστε, αυτό μα έδωσε το παράδειγμα ήταν πράος και ταπεινός στην καρδία και μας καλεί να τον μιμηθούμε. Και ο Παύλος όμως μας καλεί να τον μιμηθούμε ε, καθότι λέει ε, μιμητές μου γίνεστε καθώς και εγώ του Θεού. Ε, είχε πλησιάσει πάρα πολύ ο Παύλος το χαρακτήρα του Χριστού και είναι ένα πολύ καλό ανθρώπινο παράδειγμα για μας. Θα διαβάσω αδέλφια από την Α Κορινθίους 3 εδάφια μας λέει με ποιο τρόπο ο Παύλος πλησίαζε τις ψυχές. Είναι από το 9 κεφάλαιο, 1013 σελίδα Α Κορινθίους, 9 κεφάλαιο, 19 μέχρι 22. Διότι ελεύθερο ον πάντων ει πάντα εδούλωσα εμαυτών για να κερδίσω του πλειότερου. Και έγινα ει του Ιουδαίου ω Ιουδαίο για να κερδίσω του Ιουδαίου, ει του υπό τον νόμο Ω υπονόμο για να κερδίσω του υπονόμου, ει του ανόμου, ω άνομο, ω ε, μη ον άνομο, ει των Θεών, αλλά ένομο, ει Χριστών, για να κερδίσω ανόμου. Έγινα ει του ασθενεί, ω ασθενεί, για να κερδίσω του ασθενεί. Ει πάντα έγινα τα πάντα, για να σώσω παντή τρόπο την ασ. Αδέρφια, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο κυριότερο, το κυριότερο καθήκον που έχει ένας χριστιανός είναι να εργαστεί την σωτηρία του. Με τα φόβου και τρόμου εργάζεται την αυτόν σωτηρία μας, λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά ταυτόχρονα, εκτός από αυτό, που είναι το πρώτο είπαμε, θα αγωνιστούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνουμε συνεργοί του Θεού, έτσι ώστε ο Θεός, όπως ακούσαμε, γιατί ο Θεός είναι αυτός που σώζει, ακούσαμε στην προφητεία και όχι ο άνθρωπος, έτσι ώστε ο Θεός να σώσει με τη δικιά μας ας πούμε, συμμετοχή και τους ανθρώπους γύρω μας. Κυρίως τα άτομα που είναι δίπλα μας, τα οικεία μας πρόσωπα, αυτούς που παρατηρούν τη ζωή μας, που μας γνωρίζουν. Και ένα πολύ σημαντικό, ε, κάτι πολύ σημαντικό που θα πρέπει να έχουμε, που μας το λέει εδώ ο Παύλος, είναι αυτό το χαμήλωμα. Ε, πρέπει να χαμηλώσουμε, αδέλφια, να μην δει ο άλλος ίχνος υπεροχής Οπωσδήποτε η πνευματική μας κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από την κατάσταση των ανθρώπων του κόσμου. Γιατί εμείς είμαστε στο φως και αυτοί στο σκοτάδι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά σε καμία περίπτωση, αδέλφια, ο άνθρωπος που θα μιλάει μαζί μας να μην δει κάποια υπεροχή. Γιατί αν δει την υπεροχή δεν μπορεί να μας εμπιστευτεί, δεν μπορεί να μας ακούσει. Είπε ο αδελφός πριν για τον Παύλο που μιλούσε και η λιδία σεβομένη, ήκουγε τους λόγους και ο Θεός άνοιξε τη διάνοιά τη. Γιατί όμως ε, η Λιδία άκουγε τους λόγους. Οπωσδήποτε επειδή ήταν θεοφοβούμενη, ένα αυτό, αλλά και από την άλλη επειδή είδε τον Παύλο ένα ταπεινό άνθρωπο, που χαμήλωνε, που γινότανε με τους Ιουδαίους Ιουδαίος, με τους άνομους άνομος, με τους ασθενεί ασθενεί. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο χαμήλωνε και μπορούσε να κοιτάξει τον άνθρωπο στα μάτια, όχι αφιψηλού. Πώ μπορεί ένα άνθρωπο που είναι, α πούμε, σε ένα βουνό να επικοινωνήσει στην κορφή του βουνού, να επικοινωνήσει με κάποιο άνθρωπο που είναι χαμηλά. Ή το αντίθετο. Πρέπει να έρθουν στο ίδιο επίπεδο, αδέλφια, για να έρθει αυτή η επικοινωνία. Και έτσι, αδέλφια, οπωσδήποτε αυτό και μέσα στην Εκκλησία μπορεί να γίνεται. Πάντα να χαμηλώνουμε, αδέλφια, να θεωρούμε αλλήλου υπερέχοντε, αλλά και έξω στον κόσμο. Ε, δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν μπορούμε με όλους να μιλήσουμε το ίδιο. Εγώ θυμάμαι σαν πατέρας και όλοι όσοι, όσοι, είστε γονείς γνωρίζετε αυτό το, αυτό το γεγονός ότι διαφορετικά μιλάμε σε ένα βρέφος, διαφορετικά μιλάμε σε ένα νήπιο, διαφορετικά μιλάμε και συμπεριφερόμαστε σε ένα παιδί 10 ετών, διαφορετικά σε ένα έφηβο και διαφορετικά σε ένα παιδί που είναι πλέον άνδρας. Εγώ με το γιο μου θυμάμαι ε, όταν ήταν μωρό μιλούσα μορδούστικα μορδούστικες λέξεις γιατί γιατί αυτά μπορούσα να καταλάβει έτσι μπορούσα να επικοινωνήσω δεν του μιλούσα όπως μιλάω τώρα αργότερα λίγο παραπάνω όταν έγινε παιδί έπαιζα μαζί του ξάπλωνα μαζί του στο χαλί παίζαμε παλέυαμε όταν έγινε έφηβος αλλιώς και τώρα που είναι 20 χρονιό, χρονών, είναι αλλιώ. Και βλέπω ότι αυτό ήταν ο καλύτερο τρόπο για να έχουμε αυτή τη στιγμή μια τέλεια επικοινωνία, αδέλφια. Με εμπιστεύετε. θα μου πει τα πάντα. Ε, δεν θα μου κρύψει κάτι. Γιατί με γνωρίζει και κα, καταλαβαίνει ότι προσπαθώ με τη χάρη του Θεού να έρθω στο επίπεδό του. Ναι, αδέλφια μου, ο χρόνο περνάει. ήθελα να πω και μερικά παραδείγματα από το. Θα το πω έτσι εντάχει, δεν θα διαβάσω. Δύο λεπτά ακόμα. Ε, από την περίπτωση του Παύλου εκεί στο πλοίο, όταν ήταν ε, να πάνε για Ρώμη, ε, μου έκανε πολύ εντύπωση η συμπεριφορά του Παύλου. Γιατί όπως είπαμε, αυτό είχε να κάνει με τη σωτηρία. Και βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του Παύλου, αυτή η ταπείνωση σε συνδυασμό όμω και με την πίστη, είχε σ αποτέλεσμα να σωθούν 276 ψυχέ. Ε, είναι εκεί που. Ξεκίνησαν για τη Ρώμη και φτάσανε στην Κρήτη. Ε, το καράβι έφτασε σε ένα μέρος στη Νότια Κρήτη που λέγεται Καλή Λιμένες. και εκεί ε, ο Εκατόνταρχος μαζί με τον Άφκληρο αποφασίσανε να φύγουνε, να ταξιδέψουνε. Και ο Παύλος με πολύ ταπείνωση, με πραότητα, τους προειδοποίησε να μην το κάνουν αυτό γιατί τους είπε ότι αν το κάνουμε αυτό είχε την πληροφορία από τον Θεό ότι αυτός ο πλούς θα είναι με κακοπάθεια. Ο εκατόνταρχος όμως άκουσε τον Αύκληρο, δεν άκουσε τον Παύλο και ξέρουμε ότι υπήρξε μια μεγάλη ταλαιπωρία. Νομίζω γύρω στις 14 μέρες κράτησε αυτή την τεργημία. 14 μέρες και παρατηρώ αδέλφια ότι ο Παύλος 14 μέρες δεν ξαναμίλησε. Μίλησε μία φορά επειδή έπρεπε να μιλήσει, ήταν από το Θεό, μετά δεν μιλήσε. Άφησε το Θεό να μιλήσει. Και ο Θεός μίλησε με την τυρκημία, με τον άνεμο, με όλα αυτά. Μέχρι τη στιγμή που ήρθε η καρδιά του σε, σε θέση να ακούσουνε. Μετά από 14 μέρες, μετά από ταλαιπωρία, μετά από νηστεία, ήρθαν σε θέση ο Εκατόνταρχος και ο Ναύκληρος να ακούσουν τα λόγια του Παύλου. Και τότε φυσικά και ο, ο Κύριος μίλησε στον Παύλο, άγγελος κυρίου μάλλον, και λέει στο, 26, στο 27 κεφάλαιο και 21 εδάφιο, σελίδα 991-27-21. Μετά δε πολυήμερον ασυτεία σταθείς ο Παύλος εν το μέσο αυτόν είπε «Έπρεπε ο άνδρες να μην πακούσετε και να μην σηκωθείτε από τις Κρήτης και ούτω η θέλω να αποφύγει την κακοπάθεια ταύτη και τη ζημίαν». Ναι μεν τους λέει το λάθος του, αλλά με πολύ πραότητα, με αγάπη, αλλά έρχεται και η πίστη τώρα, έρχεται και η ενθάρρυνση στο 22, αλλά και ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι εξ ημών ουδεμία ψυχή δεν θέλει χαθεί, η μη μόνο το πλοίον. Διότι τη νύχτα ταύτη εφάνισε με άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίο και λατρεύω λέγον μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος και ειδού ο Θεός συεχάρισε πάντα στους πλέοντας με τα σου. Ναι, αδέλφια μου, αυτό ήταν, ήταν η ώρα του Θεού, η ώρα που έπρεπε να μιλήσει ο Παύλο. Πριν δεν μίλησε, και όντω ε, αυτό το πιστέψανε. Ακούσανε τον Παύλο, και όπω ξέρουμε, το πλοίο μεν καταστράφηκε, αλλά δε, δεν χάθηκε ούτε μία ψυχή. Φτάσανε στη Μάλτα, και ένα τελευταίο ακόμα θα πω και θα κατεβώ ένα σημείο ε, τη ταπείνωση του Παύλου. ήταν εκεί που όταν βγήκαν έξω στην Ακροθαλασσιά και ήταν όλοι βρεγμένοι και έκανε κρύο και αποφασίσανε να μαζέψουν ξύλα για να ανάψουν φωτιά ο Παύλος ήταν αυτός ο πρώτος που σηκώθηκε και μάζεψε ξύλα για να ανάψουν φωτιά. Όλα αυτά, αδέλφια, τα παρατηρούν οι άνθρωποι. Δεν μένουν να παρατηρείτε. Το τι λέμε, το τι κάνουμε, το πώς συμπεριφερόμαστε το παραμικρό και αυτή η συμπεριφορά μας, αυτή η στάση μας, μπορεί ο Θεός να τη χρησιμοποιήσει για να σώσει ψυχές. Ο Θεός να ευλογήσει και το υπόλοιπο. Αμήν. σκοτεινή ήταν νύχτα και με στη σκοτεινιά. Σλαμπρό από τον ουρανό μου δώσε φτερά, άμα ζωή. Παιδί ή του Θείου. Αμήν αδελφοί μου. Έτσι ακριβώς ήτανε. Ήμασταν στο σκοτάδι, στη νύχτα, και τώρα ήρθαμε στο φως και γίναμε παιδιά του Θεού. Πολύ ωραία μηνύματα ακούσαμε. Εγώ ευλογήθηκα ήδη πάρα πολύ με αυτά. Τα συζητούσαμε και με έναν αδελφό, ακριβώς αδελφή, και βλέπω πώς εργάζεται το πνεύμα το Άγιο. Ε. Κάποια εδάφια που διαβαστήκανε, κοιταχτήκαμε με τον αδελφό, ε. ακριβώς τα ίδια λέγαμε πριν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο που είμαστε εδώ. Και αυτή την ημέρα θα ήθελα και εγώ να διαβάσω από τη σελίδα 64. Έξοδος, κεφάλαιο 12, ΙΒ και από το εδάφιο 21, σελίδα 64. Τότε εκάλεσε ο Μωυσής πάντα στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς «Εκλέξατε και λάβετε σε αυτούς εν αρνίων κατά τα οικογένειά σας και, θυσι... και θύσατε το Πάσχα. Έπειτα θέλετε λάβει δέσμη, ισόπου και θέλετε εμβάψει αυτήν εις το αίμα, το οποίον θέλει είστε ως Λεκάνιν, εις Λεκάνιν, και από του αίματος του εν θέλετε κτυπήσει το ανόφλιον και τους δύο παραστάτας των θυρών και ουδής από σας θέλει εξέλθει εκ της θύρας της οικίας αυτού έως το πρωί διότι ο Κύριος θέλει περάσει για να πατάξει τους Αιγυπτίους και όταν ήδη το αίμα επί το ανόφλιον και επί τους δύο παραστάτας ο Κύριος θέλει παρατρέξει την θύραν και δεν θέλει αφήσει τον εξολοθρευτήν να εισέλθει στα σοικεία σας διαναπατάξει. Και θέλετε φυλάξει το πράγμα τούτο ως νόμον, εις σε Αυτόν και εις του Υιούς Σου εως αιώνος. Και όταν εισέλθετε εις την γην, την οποία ο Κύριος θέλει σας δώσει, καθώς ελάλησε, θέλετε φυλάξει την λατρείαν ταύτην. Και όταν σας λέγω οι Υιείς τι σημαίνει σε εσά η λατρεία αυτή, θέλετε αποκρίνεστε, τούτο είναι θυσία του Πάσχα, εις τον Κύριον, διότι παρέτρεξε τα σοικία των Ιών Ισραήλ εν Αιγύπτο, ότε επάταξε τους Αιγυπτίους και έσωσε τα σικία Σιμών. Τότε ο λαός Κύψας προσεκίνησε και αναχωρήσαντες οι Ι Ισραήλ έκαμον καθώς προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωυσίν και τον Ααρών ούτως έκαμον κατά δε το μεσονίκτιον ο Κύριος επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου, από, τον, από του πρωτοτόκου του Φαραώ, ως τις κάθεται επί του θρόνου αυτού, έως του πρωτοτόκου του Εχμαλώτου, του εν το δεσμοτηρίο, και πάντα τα πρωτότοκα των κτηνών αμήν, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο μας για το λόγο του τον Άγιο. Ακούσαμε για πίστη, πολύ ωραία, υπακοή και εκτέλεση του Λόγου του Θεού. Διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, αδελφοί, καταλαβαίνω ένα πράγμα. Ο Θεός πάντοτε μιλάει στον άνθρωπο με κάποιες εντολές, με κάποιες οδηγίες. Γιατί, για να μας δείξει το δρόμο, αδελφοί. Αυτός ο οποίος σέβεται, όπως ακούσαμε, και αγαπάει τον Θεό και ακούει τον Λόγο του Θεού, όπως η Λυδία που ακούσαμε, τι κάνει, έρχεται ο Θεός και βοηθάει και ανοίγει την διάνοια του για να καταλαβαίνει τον Λόγο του Θεού βλέπουμε ένας άνθρωπος ζει πάρα πολλά χρόνια στην άγνοια. Δεν γίνεται τίποτα στη ζωή του και δεν πάει τίποτα καλά. Όταν έρθει όμως η ώρα του Κυρίου και ανακύψει το κεφάλι του προς τον ουρανό, ζητήσει βοήθεια από τον Θεό, με μια τόσο μικρή πίστη, τι κάνει ο Θεός έρχεται και τον επισκέπτεται. Το ανοίγει το μυαλό, το ανοίγει τη διάνοια για να καταλάβει τις γραφές. Και αυτοί οι ανεμοστρόβιλοι και αυτές οι καταστροφές και αυτές οι πλημμύρες που γίνονται είναι αυτά που διαβάζω στους προφήτες. Ναι, πω πω. Και έρχεται σιγά σιγά ο φόβος του Θεού. Κύριε, διαβάζω ότι εσύ θα μας φυλάξεις Κύριε από αυτές τις καταστροφές. Κύριε θέλω και εγώ να είμαι από τον λαό τον οποίον θα φυλάξεις από όλα αυτά τα οποία μέλουν μέλουσι να γίνουσι. Και έρχεται η πίστη αδελφοί. Έρχεται η πίστη και μετά έρχεται αυτό το θέλω και εγώ από φόβο Θεού, καλό φόβο να πράξω το θέλημά Σου Κύριε για να είμαι κι εγώ από τα παιδιά τα οποία θα σωθούν στο τέλος. Και ο Κύριος έρχεται όχι για να μας πει περίπου τι θα κάνουμε. Εντάξει, κάνε καλές πράξεις. Μη σκοτώσεις, προσπάθησε να μην λες ψέματα και να μην κλέψεις και είσαι καλός άνθρωπος. Δεν έρχεται έτσι ο Θεός να μας πει στο περίπου και να μας δείξει έναν φαρδί, πλατή δρόμο. Κάνε ό,τι θέλεις, αλλά να είσαι καλός άνθρωπος. Και εγώ λέει είμαι καλός άνθρωπος. Δεν έχω σκοτώσει, αγαπάω πολύ τα ζωάκια και όταν βλέπω κάποια ταινία δραματική, κλαίω, έτσι μου είπε ένας. Κλαίω όταν βλέπω μια ταινία δραματική. Άρα είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ευαίσθητος άνθρωπος θα σωθώ. Εάν δεν πιστέψεις στον Ιησού Χριστόν δεν θα σωθείς. Εάν η πόρτα του σπιτιού σου δεν είναι εραντισμένη το ανόφληκε και οι παραστάτες με το αίμα του αρνίου δεν θα σωθείς. Γιατί η κρίση του Θεού θα είναι ανελαίητη. Δεν υπάρχει έλεος. Γιατί, γιατί ο Κύριος μας τα έχει πει όλα, αδελφοί. Τι ήταν να κάνει και να μας πει και δεν το έκανε ο Κύριος. Σε μας μένει να είμαστε Θεός να ακούμε τα λαλούμενα υπό του Παύλου, δηλαδή υπό του Πνεύματος του Αγίου, επί του Θεού, επί του Λόγου του Θεού και να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να τα πράξουμε. Τότε θα γίνει έργο στη ζωή μας, αδελφοί τότε μπορεί να μας ευλογήσει ο Θεός και τότε μπορεί να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός με αυτό το ταπεινό πνεύμα σας ακούσαμε πριν. Αδελφοί. Τα λόγια αυτά που ακούσαμε πριν ήταν πραγματικά πνεύματος Αγίου και τα λόγια που ακούγονται, αδελφοί, από τον άμβονα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού είναι από το πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Την ψυχή που έχουμε μέσα μας, η οποία έχει κάτι από τον Θεό, αυτή η ψυχή αδελφή αναπαύεται όταν ακούει τον Θεό. Δεν αναπαύεται αν ακούει κάτι άλλο, όσο και ωραία να το έχουν φτιάξει και να το έχουν στολίσει οι άνθρωποι αδελφοί. Είχαμε μια πολύ ωραία κοινωνία αδελφέ Με κάτι αδέλφια τα οποία περάσαμε πάρα πολύ ωραία Γιατί, τι λέει, τι κάνατε, τι φάγατε, τι ήπιατε ήταν τόσο ωραία η κοινωνία, μιλούσαμε για το Λόγο, για το Κύριο, αυτό ήταν το ωραίο. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε ωραία. Αλλά τι είναι για την ψυχή μας αδελφοί, το συμφέρον της ψυχής μας. Πότε αισθανόμαστε αυτή την ειρήνη, αυτή την ανάπαυση μέσα μας, αυτή τη χαρά. Όταν μιλάμε για το Κύριό μας, για το Σωτήρα μας, όταν μιλάμε από το Λόγο του Θεού, όταν αφήνουμε το πνεύμα να μιλάει και όχι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος τι θα πει. Τι έχει να πει ο άνθρωπος. Εγώ. Έτσι ξεκινάει ο άνθρωπος. Με αυτή τη λέξη. Εγώ. Και είπα και εγώ και εγώ. Αδελφέ μου δεν θέλω να μάθω εσύ. Εγώ θέλω να μάθω ποιος, πώς είναι και πώς φαίνεται ο Χριστός στη ζωή σου. Αυτό θέλω να μου πεις. Θέλω να μου πεις πώς πίστεψες. Θέλω να μου πεις κάποια εμπειρία. Θέλω να μου πεις από το Λόγο του Θεού. Καλές αγγελίες, καλά μηνύματα θέλω να μου πεις. Ο Κύριος έρχεται συγκεκριμένα στη ζωή σου. Σήμερα αυτό θέλει να μας πει ο Κύριος. Έρχεται στη ζωή σου συγκεκριμένα να σου μιλήσει και να σου πει τι θα κάνεις. Δεν έρχεται στο περίπου. Αν θα δούμε στο ξεκίνημα αυτού του κεφαλαίου, τους δίνει ο Θεός λεπτομέρειες, αδελφοί. Όταν θα μπει αυτός ο μήνας, θα τον ονομάσετε πρώτο μήνα, στις 10 του μηνός κάθε οικογένεια θα πάρει ένα αρνάκι, το οποίο θα είναι χρονιαίο, τέλειο, όχι άρρωστο. Θα το κρατήσετε μέχρι τη δεκάτη τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, όλοι μαζί τη 14η το απόγευμα θα το σφάξετε. Το αίμα που θα χυθεί θα το βάλετε στη λεκάνη, θα πάρετε ένα ίσωπο, τι είναι το ίσωπο, ένα ματσάκι από ένα αρωματικό φυτό. Θυμάρι, ρίγανη, κάπου. κάτι τέτοιο ήταν. Θα το βουτήξετε μέσα και θα κάνετε αυτά που σας λέω στην πόρτα σας επάνω θα χτυπήσετε μία με το αίμα και θα βάψετε και τους παραστάτες της πόρτας σας. Και έτσι όταν θα έρθει ο Κύριος με τον εξολοθρευτή θα δούνε όλα αυτά προεικονίζουν, προτυπώνουν τη θυσία του Ιησού Χριστού. Έχει το σπίτι σου αυτά τα σημάδια. Έχει το σπίτι σου, έχει η πόρτα σου αυτά τα πνευματικά σημάδια όταν θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα έρθει να μας βγάλει από αυτόν τον κόσμο, να μας πάρει από αυτόν τον κόσμο, να μας ελευθερώσει από αυτόν τον κόσμο. Έχει η πόρτα σου αυτά τα σημάδια. Είσαι αναγεννημένο παιδί του Θεού. Εκτελείς με λεπτομέρεια ακριβώς το θέλημα του Θεού μοίως άσοφος αλλά ως σοφός εξαγοραζόμενος των καιρών διότι οι μέρες είναι πονηρές. Ή πάμε στο περίπου <coughs> ή πάμε λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Εάν δεν γνωρίζεις θα σε βοηθήσει ο Θεός και θα σου μιλήσει όλο τον λόγο. Εάν δεν κατάλαβες θα σου ανοίξει τη διάνοια αφού πας να ακούσεις να καταλάβεις. Εάν δεν βλέπεις ακόμη θα σε βοηθήσει ο Θεός να σου ανοίξει τους οφθαλμούς για να δεις τι θέλει ο Θεός από σένα. Αλλά όμως εάν καταλάβεις, εάν σου ανοιχθούν οι οφθαλμοί τότε καλείσαι να πράξεις ακριβώς το θέλημα του Θεού. Γιατί, για να έρθει η χαρά μέσα σου. Δεν είναι βάρος αυτό, προσέξτε. Δεν είναι βάρος μια λίστα από εντολέ, τι οποίε πρέπει εγώ να τις κάνω. Όχι, δεν υπάρχει πρέπει. Αλλά υπάρχει το θέλω να πράξω το θέλημα του Θεού για να ευλογηθώ εγώ, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Για να ευλογηθώ σε αυτή τη ζωή, να έχω την ειρήνη του κυρίου μέσα μου, να μην φοβάμαι. Ξέρετε αδέλφια μου, επειδή μιλάμε στη δουλειά με διάφορους ανθρώπους, αλλά και έξω, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια, το ξέρετε. Αδελφοί, δεν τους αφήνουν οι διαλογισμοί, δεν τους αφήνουν οι φοβίες. Σκοτώνονται κάθε μέρα, αδελφοί. Από ατυχήματα, από δυστυχήματα, από ναρκωτικά. Ε, τι να σας πω, παιδιά 20 χρονών, 19 χρονών. Τα... Αδελφοί, είναι πραγματικά θλιβερό το γεγονός που συμβαίνει και αυτό που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και το λέμε για να οικοδομηθούμε, δεν το λέμε για να στεναχωρηθούμε, είναι ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Η Εκκλησία του Χριστού χαίρεται. Αδελφοί, εμείς θα μείνουμε στον Κύριο και θα περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας παραλάβει. Εμείς δεν θα τα ζήσουμε όλα αυτά τα οποία μέλλονται να γίνουν. Να ξέρετε, το γράφει μέσα καθαρά ο Λόγος του Θεού. Θα προηγηθεί η αρπαγή της Εκκλησίας, αδελφοί. Αλλά θα σωθούμε όταν πραγματικά έχουμε αυτά τα σημάδια στην πόρτα μας, αδελφοί θα σωθούμε εάν πραγματικά υπακούσουμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού ακριβώς, να είμαστε άνδρες και γυναίκες πίστεως να πάρουμε απόφαση θανάτου και εγώ να πάρουμε απόφαση να, να πράττουμε το θέλημα του Θεού αδελφοί για να ευλογηθούμε να σωθούμε. Και το θέλημα του Θεού είναι αυτά που ακούσαμε όλα πριν. Να είμαστε ταπεινοί. Να περπατάμε σε αυτή τη ζωή ταπεινά. Να μην κοιτάμε αφιψηλού. Εμείς είμαστε πάνω και κοιτάμε έτσι. Ε. Καμιά φορά πάω να χαιρετήσω ένα ψηλό και λέω κατέβα. Λέω, κατέβα να είμαστε λίγο στο ίδιο επίπεδο. Ε. Λέω τον γαμπρό μου, τον συμπεθερό μου. Κατεβείτε λέω να συνονοηθούμε. Γιατί δεν μπορείς να συναννοηθείς, τα ακούσαμε και πριν, εάν ε, υπάρχει κάποια απόσταση, δεν μπορείς να συναννοηθείς, δεν ακούς καλά. Αλλά να συγκατεβαίνουμε στους ταπεινούς, να γινόμαστε όλοι το ίδιο, όπως ο Απόστολος Παύλος, όπως διάβασε ο αδελφός, αυτό, δια, αυτό διαβάζαμε εχθές με τον αδελφό και το, το λέγαμε λίγο. Και, Λέγαμε μακάρι να του μοιάξουμε του αδελφού. Μακάρι να έχουμε κι εμείς όλοι αυτή τη χάρη από τον Θεό ώστε να γινόμαστε όχι ως προς την αμαρτία με τους ασθενείς ασθενείς, με τους Ιουδαίους Ιουδαίους, με τους Έλληνες Έλληνες και να προσπαθούμε να μεταδώσουμε αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα ώστε να σωθούν ψυχές. Αυτός να είναι ο στόχος μας. Ο πρώτος στόχος μας, ακούσαμε και πριν ποιος πρέπει να είναι, να είναι ο προσωπικός μας αγιασμός και η σχέση μας με τον Κύριο. Αυτό πρέπει να προσέχουμε πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό, αδελφοί. Ο Μωυσής παίρνει μια εντολή, ο αδελφός ο Ποιμένας παίρνει μια εντολή, ο Πρεσβύτερος παίρνει μια εντολή από τον Θεό και όλοι μας Μπορούμε να πάρουμε μια προσωπική εντολή για τη ζωή μας Αλλά και προσωπικά, οικογενειακά, αλλά και εκκλησιαστικά Και τι κάνουμε Την τι, τι πράττουμε αδελφοί Γιατί, γιατί θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού Κάλεσε όλους τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και πες τους Και έρχεται η εντολή ε. Εκλέξατε, λάβατε σε αυτούς ένα αρνείον Κατά τη οικογένειά σας και θυσιάσατε αυτό το Πάσχα και τα λοιπά και τα λοιπά. Τους το λέει το κάναν όλοι οι αδελφοί αυτό. Ακούσανε στη φωνή του Θεού. Προσκυνήσανε λέει. Σκύψαν, προσκυνήσανε τον Θεό, τον ζωντανό και πήραν απόφαση να πράξουν το θέλημα του Θεού. Και έκαμον καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν και τον Ααρών ούτω έκαμον λέει. Και αυτό που λέει ο Θεός θα γίνει αδελφοί. Δεν υπάρχει κάτι που να έχει πει ο Κύριος και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά και δεν υπάρχει κάτι που λέει ο Κύριος και δεν θα γίνει, αδελφοί. Θα εκπληρωθεί ο, Θεό, ο Λόγος του Θεού εξάπαντος. Κατά το μεσονύκτιον εκπληρώνεται ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι καλό. Και αυτό που θα ακολουθήσει την ανθρωπότητα αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας δεν θα είναι καθόλου καλό, αδελφοί. Δεν θα είναι. Αλλά όμως θα γίνει. Και αυτό πρέπει να το πιστέψω ότι θα γίνει. Για να προσέξω να μην είμαι και εγώ μαζί. Αδελφοί, αυτό είναι το κήρυγμα της Εκκλησίας. Ο Κύριος επάταξε, λέει, παν πρωτότοκο. Σε όλη τη γη της Αιγύπτου. Χωρίς προσωποληψία είναι πάρα πολύ μεγάλα και δυνατά μηνύματα. Άδελ. Α, ο Φαραώ έχει λεφτά, είναι βασιλιάς, έχει ολόκληρο λεβέντι εκεί πέρα. Το γιο του τον κάθισε στο θρόνο εκεί, αυτό να τον αφήσουμε. Οι άλλοι είναι από εκεί, να τους αφήσουμε κι αυτούς. Όχι. Ο λόγος θα εκπληρωθεί χωρίς προσωποληψία, αδελφοί, να ξέρετε. Ο, ούτε ως προς την σωτηρία των ανθρώπων, αλλά ούτε και προς την το χαμό τους. Αδελφοί. Πάταξε παν πρωτότοκο από του Φαραώ τον γιο λέει που καθόταν στο θρόνο έως του εχμαλώτου που ήταν μέσα στη φυλακή. Όλα. Όλα τα πρώτα παιδιά. Και όχι μόνο λέει αλλά και πάντα τα πρωτότοκα των κτηνών Πού τα ξέρει ο Θεός όλα ε Πού ξέρει ποιο είναι πρώτο ποιο. Ο Θεός τα ξέρει όλα αδελφοί Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ Να πάρουμε παράδειγμα Αντρών Που Πραγματικά ήτανε γεμάτοι Με πίστη Και με απόφαση να πράξουν όλο το θέλημα Του Θεού ποιο να πάρουμε Τον Αβραάμ να πάρουμε Αδελφοί Που άκουσε τη φωνή του Θεού και σηκώθηκε πρωί πρωί να θυσιάσει το γιο του, να πάρουμε αυτό, να πάρουμε τον Νοέ που άκουσε τη φωνή του Θεού και άρχισε να φτιάχνει ένα καράβι χωρίς να ξέρει πώς είναι η βροχή, χωρίς να ξέρει τι είναι αυτό που θα γίνει, χωρίς να ξέρουμε κι εμείς πώς είναι η αρπαγή. Καθόταν και οικοδομούσε και έφτιαχνε αυτό το οποίο θα τον έσωνε ναι, αδελφοί. Αυτό είναι και την οικογένειά του, ε, το νοέ. Εμείς αδελφοί να προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε τον Κύριο να οικοδομήσουμε και εμείς την κηβωτό μας. Βεβαίως είναι η εκκλησία. Είναι και η οικογένειά μας. Να οικοδομήσουμε σωστά. Με λεπτομέρειες και εκεί ο Θεός έδωσε οδηγίες. Τόσα μέτρα θα είναι αυτό, τόσα δωμάτια θα είναι, ανώγια, κατόγια, έτσι θα τα βάλεις. Η πόρτα θα είναι εκεί, θα λείψεις με πίσα, μέσα, έξω, όλα, με λεπτομέρειες. Προσέχεις τη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού. Χαίρεται ο Θεός. Γιατί λέει το παιδί μου προσέχει, θα το ανοίξω κι άλλο τη διάνοια. Πράτης το θέλημα του Θεού με λεπτομέρεια όπως το, Καταλαβαίνει, ναι, χαίρεται ο Θεό. Το παιδί μου θέλει να σωθεί. Θα του δώσω χάρη. Γι' αυτό αδελφοί, να ακούμε, να διαβάζουμε το λόγο του Θεού και να πράττουμε το θέλημα του Θεού, να πράττουμε το λόγο του Θεού για να σωθούμε, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή μέρα, έτσι, για αυτά τα μηνύματα που μας έδωσε. Αδελφοί, να, πάρω, να παίρνουμε πάντοτε σοβαρά το Λόγο του Θεού μέσα μας και να πάρουμε σταθερή απόφαση από σήμερα, από τώρα, αν δεν την έχουμε πάρει, να πράξουμε και να πλησιάσουμε τον Θεό, να πράξουμε τον Λόγο Του, αδελφοί, ακριβώς. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Τον ευχαριστούμε. Ο Κύριος να ευλογήσει, αδελφοί, και το υπόλοιπο της ημέρας αυτής, όπως και το υπόλοιπο της ζωής μας. Αμήν.